Κοντά μου είναι ο Αλέξανδρος Ιωάννου και η Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, καθώς στο Μέγαρο τρέχει ένα πολύ ωραίο project, ένα πολύ ωραίο εργαστήριο για το οποίο έχετε ακούσει, φαντάζομαι, εδώ και μέρες, ειδικά μέσα από την δημοτική τηλεόραση. Πρόκειται για συνεργασία του Τελογλίου και του Μεγάρου Μουσικής. Για πρώτη φορά, ο ρυθμός, λοιπόν, η κοινή μας γλώσσα, δίνει τη δυνατότητα σε κοφούς αλλά και σε βαρύκους να απολαύσουν τη μαγεία της μουσικής. Θα μας διηγηθεί τις λεπτομέρειες ο Αλέξανδρος Ιωάννου και η Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου θα μας βοηθήσει στη διερμηνία. Έτσι λοιπόν όλοι θα γίνουν κοινωνία αυτής της πληροφορίας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Αλέξανδρε, ξεκίνα να μας εξηγείς τι ακριβώς συμβαίνει και να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου βασικά. Αυτό ναι, θέλουμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε να πω δύο πράγματα. Ήταν η ιδέα της Άννας Γαλοπούλου. Μαζί το επιμεληθήκαμε και το φτιάξαμε, το οργανώσαμε όλο αυτό. Οι συντελεστές είμαστε δύο μουσικοί, ο Κωνσταντίνος ο Βελένης και εγώ. Είναι ο Ηλίας ο Σταμπουλής που είναι και μουσικός, έχουμε γράψει ένα κομμάτι που το νιώθουμε κοφή και ακούγοντας με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τόσο πολύ με ήχο παρά με δονήσεις. Mm-hmm. Είναι και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε το βίντεο. Και η Θέμης, η Βελένη, η οποία έκανε το συντονισμό όλων αυτών ανάμεσα στο Τελόγλιο και στο Μέγαρο. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ένα εργαστήρι ρυθμού μουσικής κουρστών. Γίνεται ένα παίξιμο από εμάς και από τους κοφούς ταυτόχρονο. Νιώθουν οι κοφοί, έχουμε ενισχύσει τα όργανα με πιεζοηλεκτρικά μικρόφωνα και με δύο πολύ μεγάλα subwoofer ώστε να νιώθουν τις συντονίσεις πολύ καλά. Και εμείς βέβαια. Και παίζουμε. Αυτό κάνουμε. Παίζουμε όλοι μαζί. Περνάμε και πολύ καλά. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα του εξωτερικού, έχω την εντύπωση στην Κίνα, ότι υπάρχει ομάδα χορού από κοφούς που καλύπτουν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 2 ώρο πρόγραμμα. Καταπληκτικό. Το είδαμε δηλαδή και πάθαμε πλάκα όσοι το είδαμε. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας για το συγχρονισμό. Mm. Δεν πιστεύαμε τη μελωδία, το ρυθμό που έβγαζαν. Ακριβώς. Και θα το ψάξω δηλαδή και θα το βρω, γιατί νομίζω ότι το έχουμε παίξει και στην εκπομπή κάποια στιγμή. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κοφοί έχουν πάρα πολύ καλή αίσθηση του ρυθμού. Mm-hmm. Και η δικιά μου εμπειρία, γιατί το έχουμε κάνει τώρα 2 Σαββατοκύριακα, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το τρελαίνονται από τη χαρά τους όταν παίζουν μαζί μας. Φεύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Μοναδική εμπειρία πρέπει να είναι και για εσάς φυσικά. Και για εμάς, ναι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι το ότι η ακουστική εμπειρία δεν είναι κάτι μικρό και μόνο εδώ, ας πούμε, που εμείς έτσι νομίζουμε, ότι είναι μόνο αυτή. Δεν είναι. Πώς όταν περνάει ένα λεωφορείο, ένα φορτηγό, εμείς ακούμε τον θόρυβο, αλλά νιώθουμε και ότι κάτι περνάει από το δίπλα μας. Και τους κραδασμούς. Έτσι ακριβώς. Η ολοκληρωμένη ακουστική εμπειρία λοιπόν είναι και το να αισθανθούμε τη δόνηση. Οπότε δεν είναι πολύ μακριά η κοφή από εμάς. Mm-hmm. Πολύ, πολύ κοντά είναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπορούν να αναγνωρίσουν είδη μουσικής. Μόνο με συντονίσεις. Ποια είναι τα πιο εύκολα να αναγνωριστούν? Όλα τα καταλάβανε. Καταλαβαίνουν δηλαδή αν είναι jazz, αν είναι rock, αν είναι οποιαδήποτε άλλη μουσική. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μα να σου πω κάτι, σκεφτόμουν ότι και στα μαθήματα υποκριτικής, αυτό που λέει ο δάσκαλος στους μαθητές, στους ηθοποιούς, είναι ότι στην ουσία το σώμα μας αποτελεί το ηχείο της φωνής μας. Με την ίδια λογική λοιπόν και με τον ίδιο τρόπο, αισθανόμαστε με όλο μας το σώμα. Ακριβώς, ακριβώς. Τον ήχο. Ακόμη και όταν μιλάμε δηλαδή, πάλλονται κάποια σημεία του σώματός μας. Διαφορετικές δυνάμεις. Συντονίζει διαφορετικό μέρος. Μπράβο. Και ανάλογα με τις νότες, τις συγκεκριμένες, τις συχνότητες συγκεκριμένες, άλλου συντονίζει. Μερικοί κοφοί νιώθουν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη συχνότητα στα πόδια τους. Άλλοι τη νιώθουν στο στήθος. Άλλοι τη νιώθουν πιο ψηλά, στο σβέρκο ή στο λαιμό. Είναι στο κάθε ένα διαφορετικά ανάλογα με το σωματότυπο. Ούτως ή άλλως είναι και πιο εξασκημένες και οι υπόλοιπες αισθήσεις. Ναι, ναι. Εφόσον λείπει της ακοής, όλες οι υπόλοιπες είναι πολύ πιο έντονες. Έτσι. Και φυσικά και αυτή της αφής, ακριβώς. Ωραία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο? Ναι, όχι αυτό που μας έρχεται, 10-11. Mm-hmm, 10-11. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και εμείς μας ευχαριστούμε. Διαφωτίσατε για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Μακάρι να περάσουν όλοι από το Μέγαρο και να περάσετε θαυμάσια και να επαναληφθούν τέτοιου είδους προγράμματα και να μπουν σε ημερήσια διάταξη για όλα τα θέματα της ζωής μας, όχι μόνο για τη μουσική. Οτιδήποτε συμβαίνει να μπορούν να το παρακολουθούν. Η δημοτική τηλεόραση τους ή άλλους κάνει σοβαρό έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε.